Γεια, είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και μιας και καλοκαιριάζει, είπα να φτιάξουμε μια μοντέρνα πολυθρόνα κήπου με το αγαπημένο μου Mammoth Glue Crystal. Πάμε να δούμε τα υλικά. Θα χρειαστούμε ξύλα, Mammoth Glue Crystal με τον ειδικό κόφτη και το πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun, βερνίκι και πινέλο και φυσικά το σχέδιο από το diy.bostik.com. Πάμε να ετοιμάσουμε το Mammoth Glue Crystal. Με τον ειδικό κόφτη, ανοίξτε τη συσκευασία. Βιδώστε τη μύτη και τοποθετήστε το Mammoth Glue Crystal στο πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα και αφήστε το στην άκρη. Τώρα, ακολουθήστε το σχέδιο για να τοποθετήσετε τα ξύλα που θα χρειαστείτε για το πρώτο πλαϊνό της πολυθρόνας. Στα δύο αντικριστά ξύλα των 77,3 εκατοστών, μετρήστε και σημαδέψτε πού πρέπει να ακολουθούν τα οριζόντια ξύλα, αυτά των 44,3 εκατοστών. Εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal και στις δύο άκρες των οριζόντιων ξύλων και κολλήστε τα πρώτα στο ένα ξύλο των 77,3 εκατοστών. Στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε τα οριζόντια ξύλα με τα σημάδια του δεύτερου αντικριστού ξύλου και κολλήστε τα και αυτά. Τώρα, τοποθετήστε το μπράτσο, το ξύλο δηλαδή των 49,7 εκατοστών, κάθετα στα αντικριστά ξύλα και σημαδέψτε πού εφάπτονται. Εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal και κολλήστε το στη θέση του. Καλό είναι να χρησιμοποιήσετε ένα τρίγωνο για να σιγουρευτείτε ότι τα ξύλα σχηματίζουν μεταξύ τους ορθές γωνίες. Αν χρειαστεί, διορθώστε τις θέσεις των ξύλων. Με τον ίδιο τρόπο, φτιάξτε και το δεύτερο πλαϊνό και αφήστε τα για 24 ώρες ώστε να οριμάσει πλήρως η κόλλα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τη βάση. Τοποθετήστε τα ξύλα σύμφωνα με το σχέδιο. Ξεκινήστε με τα αντικριστά και τα οριζόντια ξύλα. Στα δύο αντικριστά ξύλα των 51 εκατοστών, σημαδέψτε πού θα κολληθούν τα δύο οριζόντια ξύλα των 44,3 εκατοστών. Εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal και στις δύο πλευρές των οριζόντιων ξύλων και κολλήστε τα πρώτα στο ένα αντικριστό ξύλο και μετά στο άλλο. Χρησιμοποιήστε και πάλι το τρίγωνο για να σιγουρευτείτε ότι τα ξύλα σχηματίζουν ορθές γωνίες και αφήστε τη βάση να στεγνώσει για 24 ώρες. Όταν στεγνώσει η βάση, αναποδογυρίστε την ώστε να βλέπετε την κάτω πλευρά των ξύλων που κολλήσατε. Στα οριζόντια ξύλα, σημαδέψτε πού θα κολληθούν τα τρία κάθετα ξύλα των 51 εκατοστών και εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal. Κολλήστε και τα τρία κάθετα ξύλα και αφήστε την κόλλα να οριμάσει για 24 ώρες. Ώρα για συναρμολόγηση. Ξαπλώστε το ένα πλαϊνό της πολυθρόνας ώστε να βλέπετε την εσωτερική πλευρά του. Ευθυγραμμίστε τη βάση και τα ξύλα της πλάτης κάθετα στην εσωτερική πλευρά του πλαϊνού και ξεκινήστε να περνάτε Mammoth Glue Crystal σε κάθε ξύλο και να το κολλάτε στη θέση του. Εδώ δεν χρειάζονται σημάδια αφού θα κολλήσετε στα ίδια σημεία που είναι κολλημένα τα οριζόντια ξύλα του πλαϊνού. Περάστε κόλλα και στις δύο άκρες των ξύλων ώστε στη συνέχεια να ευθυγραμμίσετε απλώς το δεύτερο πλαϊνό και να κολλήσετε τη βάση και τα ξύλα της πλάτης. Πιέστε καλά για να εφαρμόσουν τα ξύλα και αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για 24 ώρες. Χρησιμοποιήστε και πάλι το τρίγωνο για να σιγουρευτείτε ότι τα ξύλα σχηματίζουν ορθές γωνίες μεταξύ τους. Όταν στεγνώσει η πολυθρόνα, καθαρίστε την κόλλα που μπορεί να έχει βγει στις ενώσεις με κοπίδι. Στη συνέχεια, γυαλοχαρτάρετε όλη την κατασκευή και ειδικά τις ακμές των ξύλων για να στρογγυλέψουν ελαφρώς. Μετά το γυαλοχαρτάρισμα, μην ξεχάσετε να καθαρίσετε καλά όλη την πολυθρόνα. Επιλέξτε βερνίκι εξωτερικού χώρου και περάστε το στην πολυθρόνα. Αφήστε το να στεγνώσει καλά για 2-3 μέρες πριν χρησιμοποιήσετε την πολυθρόνα. Προσθέστε μαξιλάρια και έτοιμη η πολυθρόνα κήπου. Καλή ξεκούραση!